Και το σοβαρό θέμα είναι ότι το κράτος εμφανίζεται σαν αξιόπιστο. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό παρά το ότι είναι ορθή η ρύθμιση, είναι τεκμήριο. Το να έχεις ακίνητο είναι τεκμήριο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Επειδή όμως, επειδή όμως το κράτος συλλαμβάνεται αναξιόπιστο. Διότι τους είχαν διαβεβαιώσει, αν θυμάστε, ότι δεν πρόκειται. Όχι, εγώ προσωπικά, αλλά είχαν διαβεβαιώσει. Τους είχατε διαβεβαιώσει. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν. Τι, θα κάνετε. Ναι, θα κάνω. Θα κάνω. Τι θα κάνετε. Δηλαδή. Θα κάνω αύριο. Τι θα κάνετε. Αύριο υπάρχει. Θα σας πω μέσα. Με το τσιγκέλι σας τα βγάζουμε. Τι θα κάνετε. Μα πάω να το πω, αλλά έχετε τόση αγώνα. Αύριο υπάρχει κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ανάπτυξη και Οικονομικών, όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο νόμου, περιέχει και τη διάταξη αυτή. Εγώ θα θέσω αυτό το θέμα στην Επιτροπή. Και θα ανακοινώσω την πρόθεσή μου να αποσυρθεί η διάταξη αυτή. Μάλιστα. Για λόγους προστασίας της αξιοπιστίας του κράτους. Κοστίζει. Το να είσαι αξιόπιστος κοστίζει, κύριε Καμπουράκη. Το ξέρω. Αυτό το έχετε πει στην Τρόικα, έχει συμφωνήσει. Δεν τα λέτε όλα. Το ακούτε πριν από την Τρόικα αυτό που σας λέω. Υπουργέ, ωραία, το θέμα είναι αν συμφωνήσει. Γιατί μετά από καμία εβδομάδα, μήπως τα ξαναπούμε και αυτό. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό ας το σταθμίσει το κοινοβούλιο. Εγώ θα πάω με πρόταση, βεβαίως. Α, θα πάτε με πρόταση. Έχετε και πρόταση στο δύναμο μέτρου. Όχι, καμία πρόταση. Τα χρήματα τα οποία ενδεχομένως. Σας ρωτάω, συγγνώμη, Βαγγελίδη. Σας λέω όμως κιόλας, επειδή κάνατε και υπολογισμούς πριν. Και ήταν σωστή, μεγάλο φαμπή. Ήταν σωστή ότι αυτό που υπάρχει σαν θέμα. Είναι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των επιβαρύνσεων στα ακίνητα. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Επίσης. Δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει από την επόμενη κυβέρνηση. Θα μας το πείτε αυτό για τις σκέψεις που έχετε για τις αντικειμενικές αξίες, εννοείται και για τους άλλους φόρους. Είναι πολύ σημαντικό να μας το πείτε. Όμως ας κλείσουμε το προηγούμενο θέμα. Εσείς λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον εσείς διαφωνείτε με το να θεωρηθεί τεκμήριο και αυτό που νομιμοποίησε ο άλλος. Όχι, το αντίθετο σας είπα, συμφωνώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορεί να γίνει τώρα. Αφού είπαμε προηγουμένως, δηλώστε τα και δεν θα είναι, πώς θα το κάνουμε. Καθίστε, τώρα. Όταν λέτε τώρα, όταν το κράτος είναι αξιόπιστο, δεν μπορεί να είναι τώρα λίγο αξιόπιστο και μετά να γίνει αναξιόπιστο. Ναι, μετά θα εκλείψει ο λόγος, αυτό σας λέω. Ο τρόπος υπολογισμού των επιβαρύνσεων θα είναι διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Δεν θα έχει καμία σημασία. Όταν μειωθούν οι φόροι μεταβίβασης, δεν θα έχει. Άρα θα το γλιτώσουμε για ένα εξάμηνο τώρα, κράτος, λέτε εσείς. Όλοι, μετά θα γλιτώσουν όλοι. Μετά θα γλιτώσουν όλοι και πολλά. Θα μας το εξηγήσετε. Λέω απλώς ότι δεν είναι σωστό όταν έχεις πει ότι δεν θα γίνει κάτι να το κάνεις. Πόσα λεφτά υπολογίζετε να βγάλετε από αυτό δηλαδή και το βάλετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων, ειλικρινά. Πώς δεν είναι. Θα ισοφαριστούν από αυτά που θα γλιτώσουν από το λαθρεμπόριο των καυσίμων που τετέλεσαν.